Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κούγια στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, κυρία Σολάκη, είμαι. Καλημέρα σας, κύριε Κούγια. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για την υπόθεση του κυρίου Λιγνάδη. Ενημερωθήκαμε ότι παρατείνεται η κράτησή του κατά 6 μήνες. Μια απόφαση που νομίζω ότι έχει τυπικό θεωρητικά χαρακτήρα. Σωστά. Δηλαδή, ήταν κάτι που ίσως το περιμένατε από τη στιγμή που η δίκη ορίστηκε για τις 11 του Φλεβάρι. Ναι. Είναι γεγονός ότι σε όλες τις υποθέσεις που υπάρχουν κατηγορούμενοι για κακουργήματα, τυπικά παρατείνονται οι εξάμηνες κρατήσεις σε 12 μήνες και οι 12 μήνες σε 18 μήνες. Για ορισμένα αδικήματα απαιτείται να υπάρχει ειδική διάταξη για να παραταθεί σε 18 μήνες. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι ο εντολέας σας αρνείται κατηγορηματικά την εμπλοκή του σε οποιαδήποτε, γιατί κατηγορείται για 4 βιασμούς. Οι 3 εκ των οποίων αφορούν ανήλικους ανθρώπους. Αρνείται κατηγορηματικά την ανάμειξή του σε οποιοδήποτε από αυτούς τους βιασμούς και μάλιστα κάνει λόγο για σκευωρία, φτιαγμένη σκευωρία εις βάρος του. Έχει αντικρούσει από πρώτη στιγμή με λέξη προς λέξη όλες τις δίθεν καταγγελίες. Να σας πω, αμφιβάλλω αν θα εμφανιστούν τα φερόμενα οστήματα στο δικαστήριο, γιατί ουσιαστικά εις βάρος του κυρίου Λιγνάδη έγινε μια παράνομη συμπεριφορά εκ μέρους της εισαγγελίας. Ασκήθηκε ποινική δίωξη χωρίς σε προκαταρκτική εξέταση, ήταν μας συλλήφθηκε χωρίς να έχει δώσει εξηγήσεις. Πρωτοφανή πράγματα που σου δημιουργούν προβληματισμούς πολλούς και που πραγματικά εγώ, όντας 47 χρόνια σε αυτόν τον χώρο, δεν έχω συναντήσει ποτέ και δεν μπορώ να δώσω και απαντήσεις και τις γνέβησα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τώρα ότι φτάσαμε στο δικαστήριο. Ελπίζω, γιατί είμαι στην υπόθεση της φωλή-φωλή. Είμαι στην υπόθεση του ψευτογιατρού. Αρχίζει η δίκη το παλούδι μετά από μία μέρα, που δεν μπορεί να αναβληθεί. Το δεύτερο αυτό. Να μπορέσω να παρασταθώ και σε αυτήν την υπόθεση. Αλλιώς θα ζητήσω μία διακοπή. Η δίκη θα γίνει οπωσδήποτε. Κύριε Κούγια, γιατί είπατε πριν ότι δεν θα παραστούν τα θύματα εκεί, στο δικαστήριο? Γιατί δεν παρέστηκαν και στην ανάκριση. Ένα βράδυ ήρθε ένας, τον έφεραν κρυφά, τον έδιωξαν το πρωί. Έτσι αισθάνομαι. Γιατί αυτά τα χοντροκομμένα ψέματα που λένε, δεν μπορούν αυτά να τα ξαναπούν μπροστά σε ένα έμπειρο δικαστήριο, να τα πούν σε έναν δικηγόρο σαν και εμένα και να μην τους συλλάβουν την ίδια στιγμή για ψευδορκία. Εγώ άκουγα προχθές την δικηγόρο. Άλλο να μιλάς με ένα μονόλογο με μια ανακρίτρια η οποία είναι προκατηλημένη εις βάρος του Λιγνάδη, και άλλο να μιλάς σε ένα δικαστήριο που θα σε εξετάσει η πρόεδρος, οι δικαστές, οι ένορκοι, ο εισαγγελέας, ο δικηγόρος υπερασπίσεως, και άλλο να μιλάς μόνο σου, να στέλνεις μια επιστολή. Δηλαδή θα ρυψοκινδύνευαν όλο αυτό τον ένα χρόνο με όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας να φτάσουν μέχρι το δικαστήριο και να πούνε ψέματα, να υποστηρίξουν... Έχω την άποψη. Ακούστε κάτι. Δεν είστε έμπειροι γύρω από αυτά. Να ξέρετε ότι εγώ κάθε μέρα να βοηθώ το δικαστήριο να εκδίδει δίκες αποφάσεις. Είναι τελείως διαφορετικό να ασκείται μια ποινική δίωξη. Είναι τελείως διαφορετικό να εκδίδεται ένα παραπτικό βούλευμα. Είναι τελείως διαφορετικό να υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση. Είναι διαφορετική διαδικασία. Αυτό με τη λογική μπορούμε να το καταλάβουμε. Άκουγα όμως τη δικηγόρο των θυμάτων που έλεγε ότι θα παραστούν οι άνθρωποι αυτοί. Κανονικά. Δύο εκ των θυμάτων θα παραστούν στο δικαστήριο γιατί θέλουν να το κοιτάξουν στα μάτια. Μιλάτε, άκουσα προηγουμένως για ανήλικα θύματα. Μιλάμε τώρα για 45 άρδες. Τώρα. Αυτή κατήγηλαν πράγματα που πριν από δεκαετίες συνέβησαν και τα οποία ήταν χοντροκομμένα ψέματα, και αντί η ανακρίτρια να διακομωδήσει την παρουσία του, τους έφερνε για να διορθώσουν τα ψέματα. Κύριε Κρικούγια μου, το είναι χοντροκομμένα ψέματα θα αποδειχθεί και στο δικαστήριο μεθαύριο, αλλά όπως είπατε και εσύ, πριν από πολλά χρόνια. Διαφορετικό είναι το δικαστήριο, διαφορετική ανάκριση. Ναι, διαφορετική προανάκριση. Ναι, αλλά ας περιμένουμε, όπως λέτε και εσείς πάρα πολύ σωστά, να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για τον κύριο Λιγνάδη, ας περιμένουμε και την απόφαση του δικαστηρίου για το αν αυτά τα πράγματα είναι όντως. Τι πράγμα λέτε? Για το ότι όλα αυτά που λέτε ότι είναι χοντροκομμένα ψέματα. Έχετε δίκιο από την μεριά σας. Ο Δημήτρης Ομιλιόγλου, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν στην εκπομπή. Απλώς δεν σας βλέπω και δεν το ακούω. Ναι. Θέλω να πω ότι όπως ακριβώς περιμένουμε τη μία άποψη, να περιμένουμε και την άλλη. Ακούστε κάτι. Επειδή λέτε θα το πει το δικαστήριο. Και βέβαια θα το πει το δικαστήριο. Κύριε Κούγια. Και βέβαια θα το πει το δικαστήριο. Αλλά δικαιούται ο κατηγορούμενος, όπως το λέει και στα απομείνωτά του και στην προφορική του απολογία, θα λέει ότι λέει ψέματα. Αυτός που το λέει. Και μάλιστα ο κατηγορούμενος έχει το τεκμήριο αυτό.
βεβαίως. Ναι, αλλά εάν προεξοφλούμε ότι δεν θα εμφανιστούν στο δικαστήριο, δεν μοιάζει λίγο, δεν ακούγεται. Εάν προεξοφλείτε, κύριε Κούγια, ότι δεν θα εμφανιστούν οι καταγγέλλοντες στο δικαστήριο, δεν είναι λίγο σαν να τους λέμε... Το πιθανολογώ. Το πιθανολογώ γιατί είναι το τρόπο. Μια εκτίμηση με βάση της εμπειρίας του ότι το έχει δει να συμβαίνει πολλά. Το πιθανολογώ λόγω του ότι είναι τόσο χοντροκομμένα τα ψέματα που λένε, που δεν θα νομίζω να υπάρξει δυνατότητα να έρθουν να υποστηρίξουν στο δικαστήριο. Ωραία. Θα φανεί έτσι και γιος κοντός ψαλμός που λέει. Έτσι ακριβώς. Πότε περιμένουμε να μεταφερθεί από τις φυλακές της Τρίπολης στον Κορυδαλό ο κύριος Λιγνάδης? Νομίζω την προηγούμενη μέρα. Άρα την... Μάλιστα, την Πέμπτη. 10 του μηνός. Ορίστε. 10 του μηνός, λέω, την προηγούμενη μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούγια. Είστε και κάπου στον δρόμο. Να προσέχετε, ελπίζω να έχετε ακουστικά.